Αυτά τα 12 και 10 θα κοπούνε. Εδώ έχουμε 2 ώρες στιγνής ενημέρωσης σχολείων. Ωραία. Το στιγνής πώς το γράφεις, όπως το ADT. Γράφτηκε χθες στο σχολείο της ημέρας αυτό το πράγμα. ADT ομάδα, το ADT με όμικρον γιώτα. Είναι, αφού είναι μεγάλη ομάδα όμως, είναι πολλοί, πολλοί παίχτες. ΑΕΤΙΤΙ, ΑΕΤΙΤΙ ομάδα με όμικρον γιώτα. Δηλαδή, ποιος έκανε παράπονα για την ορθογραφία της λέξης? Ποιος? Ούτε μισός. Είναι αυτά τα υπόγεια μηνύματα. Πολύ ξεφορνητό. Είναι αυτά, ναι. ΑΕΤΙΤΙ ομάδα, είναι η έννοια ομάδα. Είναι. Εντάξει, και εμείς έχουμε κάνει ορθογραφικά λάθη, Δημήτρη μου. Δεν τα αναλύουμε τώρα στον αέρα, εντάξει. Αφού ξεφωνίζει ο κόσμος. Είχε καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι ξεφώνησαν. Εννοείται ότι όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίου ακούν και διαβάζουν ΠΑΟΚ 24 και έχω και παραδείγματα για να μην πουλάς τρέλα. Εμείς έχουμε το ποιοτικό κοινό, φίλε. Mm-hmm. Οι ποιοτικές μετρήσεις μας είναι εκπληκτικές. Mm-hmm. Βαρύτονοι, υψήφωνοι καθηγητές πανεπιστημίου. Τι να πω, CEO. Ωραίο αυτό το CEO. Διάφοροι CEO από εταιρείες. Θέση είναι στο ποδόσφαιρο αυτή. Θέση είναι. Καλά, θα μπορούσε να έχει θέση στο ποδόσφαιρο CEO. CEO στον ΠΑΟΚ έχουμε. Στον ΠΑΟΚ, τον οποίο ανακαλύπτουμε θέσεις για να βολέψουμε κόσμο. Το ξέρεις αυτό. Στην ομάδα δηλαδή, μέσα. Υπάρχουν meeting γενικά στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Υπάρχουν meeting που λένε. Που από πρέπει να προσλάβουμε αυτό να. Τι να τον κάνουμε. Στρατηγική τώρα. Στρατηγός. Στρατηγό αυτό. Το καλύτερο, το καλύτερο ήταν τότε στα χρόνια του Ζαγοράκη, ναι. Που δεν ξέραν τι να κάνουν τον Πουλιοτόπουλο, όχι σαν ρόλο. Εντάξει, είχε ένα. Και πήγε τα μοδέκα στον Άρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Α. Υπάρχει ακόμα η φωτογραφία του που κοιτάει αν μπήκαν μετά τον γκολ του Φορτούζη. Αλλά δηλαδή έχει πέσει και κοιτάει λοξά έτσι κάπως. Ωραία. Και τον βγάλανε στρατηγικό σύμβουλο συντονισμού. Έτσι. Δηλαδή. Έκλεγαν οι στρατηγοί, οι σύμβουλοι, οι συντονιστές. Πραγματικά είχα κλάψει όταν είδα την ανακοίνωση. Εντάξει, ακόμα δακρύζω. Ακόμα δακρύζω με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ γενικά, τώρα στην εποχή Σαββίδη που ο Ιβάν είναι πατερούλης και θέλει να τους βολέψει όλους, δεν θέλει να, έχει, να δίνει μεροκάματα ο άνθρωπος, έχουν γίνει meeting για να βρεθεί θέση για κάποιον. Χρόνια πολλά στον Παναγιώτη Γλύκο. Χρόνια πολλά και πάντα υγεία. Πόσα κλείνει, 30-31. 31. 31 ο Γλύκος. Στην πιο όρημη ηλικία για τερματοφύλακα. Έχει αλλάξει τα χρόνια ποδόσφαιρο. 10. 10. Ο Ντίνο Τζοφ 41 χρόνων έπαιζε. Ο Μπουφόν, δηλαδή τι έχει ο Μπουφόν περισσότερο από τον Γλύκο. Ναι. Να πούμε και τι. Ναι. Δεν σε αρέσει ο Παναγιώτης Γλύκος. Σου πέφτει λίγο. Συγκριτικά με Μπουφόν. Κόψ το κεφάλι. Κόψ το κεφάλι. Να σου πω κάτι, Ελένη. Αυτά τα πεζά κάνετε, κοιτάτε το κεφάλι. Ωραία. Ενώ εμείς, και χωρίς κεφάλι να είναι, αν έχει τα άλλα προσόντα, χωρίς κεφάλι, πολύ δυνατό αυτό, φίλε. Χρόνια πολλά δηλαδή. Και στον κορυφαίο προπονητή μετά τον Λουτσέσκου, γιατί αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο είναι ο Λουτσέσκου. Γιατί είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, να διευκρινίζεις αυτά, ναι. Έτσι λέει και ο Γιώργος Σαββίδης. Ο Γιώργος Σαββίδης το είπε. Έτσι. Γράφει πολλές λέξεις τελευταία. Και βαριέμαι να διαβάσω. Να τα κάνει λίγο πιο λιτά, πείτε τον επικοινωνιολόγο του. Να τα κάνει λίγο πιο λιτά. Έχει επικοινωνιολόγο ο Γιώργος Σαββίδης. Καλά, αν δεν έχει Γιώργος Σαββίδης επικοινωνιολόγο, θα πάμε φυλακή όλοι μαζί. Δεν είναι, δηλαδή. Μισό λεπτό. Χθες. Ναι. Έχει μια ανάρτηση για την προπόνηση, την ποιότητα, την προσπάθεια, πώς θα ανοίξει η τούμπα την άλλη εβδομάδα. Και μετά έχει μία για τον Λάζαρο, τον Χρυστοδουλόπουλο. Οικοδόμος είναι... να έρθω να βοηθήσω στην τούπα κτλ. Ναι, το ένα είναι με επικοινωνιολόγο, είναι το πριν και το άλλο είναι το μετά, ρε αγόρι μου. Δηλαδή τον άφησε ο επικοινωνιολόγος, ξέρω εγώ, 10 λεπτά και έγινε κέντα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν, εντάξει. Δεν πρέπει να τα αφήνεις 10 λεπτά. Ούτε 15. Το αντίθετο αποκλείται να έγινε. Ε? Το αντίθετο. Να γράψει το πρώτο μόνος του και το δεύτερο με επικοινωνιολόγο. Εντάξει, φίλε, τώρα μην το χοντρένουμε. Είναι το πριν. Το με επικοινωνιολόγο και χωρίς επικοινωνιολόγο. Και γίνεται να κόψουμε αυτές τις πολυσύλλαβες λέξεις γιατί ήδη κουράστηκα και έχουμε 2 ώρες εκπομπή. Εντάξει. Ωραία. Πρίγκιπιτς πώς είδες? Γκολάρα, φίλε. Τι γελάς, μωρί. Άρρωστος ο Κόλκας. Γκολάρα. Γκολάρα στον χώρο. Το ήθελε δηλαδή. Έκανε το σώμα του όπως έπρεπε για να πάει απέναντι γωνία. Η μπαλιά ήταν λίγο ατσούμπαλη, την έκανε ωραία. Δεν το ήθελε.
Τι δεν το ήθελε, μια χαρά. Ήταν μια τυχαία προβολή. Δεν είναι έτσι. Τώρα ακριβώς. Θες να δείξεις ότι μετά και την κεφαλιά εκτιμάς, που έκανε με τον Μπάς Γιάννη να πήγε δοκάρι. Δεν πείθησε εμένα που σε ξέρω, δεν με πείθησε. Τι λες για τον Πρίγκοβιτς. Δεν... Τον Πρίγκοβιτς, εμένα το θέμα μου είναι ότι δεν συμμετέχει πολύ στα εκτός έδρας. Το παιχνίδι χθες ήταν εντός έδρας. Εκτός έδρας έπαιζε χθες. Εκτός Ελλάδας έπαιζε. Όχι, Σερβία τάδε ήταν. Σερβία, Μολδαβία. Γεωργία. Γεωργία. Τέλος πάντων. Κάποιο με μεγάλα κεφάλια. Με κατοχή μπάλας για τους Γεωργιανούς. Οι Σέρβοι είναι πολύ μυστήριοι σαν ομάδα, άστο, δεν βγάζει άκρη. Καλά που πήγε ο γκολ και του έσωσε και του έστειλε Μουντιάλ. Πόσο κοστολογείται τώρα? 7 εκατομμύρια είναι, δείτε όσο και κοστολογείται. 7 θα πάρει, άμα θελήσει. 7 είναι πολλά, εντάξει, είναι ταβάνι. Δεν μπορεί να πουλήσει παραπάνω. Γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορεί να πουλήσει. Δεν παίζει Ευρώπη. Δεν... Έρχεται μια ομάδα και μου λέει: θέλω με 5 εκατομμύρια τον Πρίγκοβιτς. Του λέω εγώ του τύπου: είσαι χαζός. Οι άλλοι πουλήσανε 17 το Ρέτσο στην Λεβερκούζεν, δώσε 7 τώρα. Οι άλλοι σου κάνουν φύγε πλάκα στις πωλήσεις. Εννοείται αυτό, είναι πολύ πιο οργανωμένοι από σένα σε αυτό το κομμάτι. Έχεις, Μίχελ, έχεις. Πώς το λένε? Με 5 τον δίνεις? Όχι ρε, 7 ρε, τι είμαι ρε. Δεν θα πάρεις, το Άτικα είμαι. Δεν θα πάρεις 7. 7 θα πάρω. Ξεκάθαρα, Σέρβοι είναι ρε. Θα βρουν εκεί κανένα δικό τους. Το χειμώνα τον έδινες με 7. Μα δεν εξαρτάται από μένα άμα δώσει 7 ο άλλος και θέλει ο παίκτης να φύγει. Από μένα, ναι, εντάξει, πες ότι έχεις λόγο, πες. Έχω λόγο στα 6.999. Εντάξει, ναι. Τον έδινες? Δεν ξέρω, φίλε, ανάλογα. Δεν είναι. Έχω προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη μέρα. Το λάθος είναι ο αυτό. Ο δεύτερος σεντερφόρ ονομάτος, ρε φίλε. Πού να τον δώσεις? Αυτό ακριβώς. Μα εννοείται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτές οι κουβέντες, αν τον δίνω, δεν τον δίνω, τι να δώσω? Για να φτάσω σε σημείο να πουλάω, πρέπει να είμαι έτοιμος για την επόμενη μέρα. Το πρώτο στάδιο της πώλησης είναι αυτό. Πρώτα κοίτας το μαγαζί σου, ωραία, το πώς θα λειτουργήσει, αφού πουλήσεις κάτι και μετά πουλάς. Άρα η κουβέντα είναι ξεκάθαρη. Πρώτα, λοιπόν, πρέπει να ξέρεις την επόμενη μέρα. Ποια είναι αυτή? Πλέον θα έχει τρομερή αυτοποίθηση. Μακάρι. Πλέον δεν τους βλέπει. Μετά και δεν τους βλέπει, είναι ευχή κατάρα καμιά φορά. Μετά και από αυτό το γκολ, έχει ανέβει στα ύψη. Ναι, χθες είχαμε κουβέντα με τον Γιαννούλη που ομάδες οι οποίες κερδίσαν την Ευρωλίγκα πηγαίνανε μετά στον Κόρυβο και χάνανε. Είναι η ενέργεια που ξοδεύεις, είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι, το που πετάει το μυαλό σου. Άλλο η ομάδα. Ναι. Μιλάμε για το πρόσωπο, για ένα αθλητή. Για το πρόσωπο πρέπει να προσγειωθεί τώρα. Σκέψου τώρα πώς θα γυρίσει ο Μακ που γύρισε, που έχει φάει την κεφαλιά. Αυτοί αποκλειστήκαν σαν χειρότερη δεύτερη. Ναι. Και πώς θα γυρίσει ο Πρίγκοβιτς. Σκέψου. Εντάξει, σε ένα τραπέζι, δηλαδή που κάνει ομάδα τραπέζι. Ψυχολογικά είναι η μέρα με τη νύχτα ίδιο του. Αλήθεια είναι αυτό. Και στη μέση ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης έβαλε γκολ σήμερα προς τις Ελπίδες. Δεν ξέρω. Εσύ που είσαι υπεύθυνη νεαρών ποδοσφαιριστών, τι σήμερα παίζουν? Ναι. Σήμερα παίζει πάλι. Ναι, πάλι γκολ Κουλούρης, θα το παίξουμε αυτό. Άμα 4 φορές έχει σκοράρει σερί. Στην ομάδα του Νικοπολίδη. Στην ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη. Λοιπόν, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ στη Γερμανία. Έχουμε και άλλα θέματα. Τι ώρα παίζουμε? 9 το βράδυ. 9. Παίζει εθνική ποδόσφαιρο βεβαίως. Τι ώρα παίζουν αυτοί? 10 παρατέταρτο. Τι λες ρε? Βάζουν την εθνική πάνω στον ΠΑΟΚ. Ναι. Η χειρότερη εθνική όλων των εποχών. Εντάξει, η προηγούμενη εθνική που είχε τους ίδιους παίκτες έχασε από τα Φερόε. Ωραία δικαιολογία αυτή, φίλε, αλλά δεν με καλύπτει. Θα μπορούσε να χάσει από τα Φερόε και φέτος. Τα ιστορικά Φερόε, εντάξει, που χάσανε 700 ευκαιρίες με τη Λετωνία τις προάλλες. Λοιπόν, έχουμε είδηση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή η χθεσινή με τον κορυφαίο τίτλο του Νίκου Μεσχοβίτη, ο μόνος που πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είναι να σου μια πω άλλη κάτι, διάσταση. Ρε φίλε. Λέει, το διάβασε ο Γιαννακόπουλος και θύχτηκε. Ο Αγγελόπουλος, ο Αγγελόπουλος έχει από χθες κατάθλιψη. Που έχει διαρκεία στους Σικάγο Μπουλς τότε με Τζόρνταν. Εντάξει, είναι πασχετικός. Πήγαινε εκεί, τι θα κάνουμε Σαββατοκύριακο, πάμε Σικάγο να δούμε τους Μπουλς. Φοβερή εμπειρία. Ένα μάτς να δω NBA. Ένα ο Νίκος ο Μοσχοβίτης προφανώς που είναι λίγο μπερδεμένος, γιατί είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μία πίεση σε μία ομάδα που καλύπτει το ρεπορτάζ. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει μία ομάδα που πληρώνει. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ναι, ότι είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στην εποχή Μοσχοβίτη, γιατί ετοιμάζουμε το ρεπόρτερ του μέλλοντος ναι, στο μπάσκετ μας. Εντάξει. Είναι η πρώτη φορά που όλοι περιμένουν έναν καλό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πολύ διαφορετικό, ανανεωμένο.
Και σκάνε το γλου 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 γλου, ξεκινάμε πολύ καλά. Και έχει πίεση τώρα. Και τον βλέπω μπερδεμένο τις τελευταίες μέρες. Και αυτό θέλει να πει με λίγα λόγια ο Νίκος, για να κάνουμε και μια μετάφραση. Τι γράφουμε στο site μας και τι λέμε στην εκπομπή μας. Ότι ο μόνος που πλήρωσε σε 120 δόσεις. Και βγήκε αλόβητος από το 99. Ναι. Όλα μαζί. Μήπως όμως δημιουργούνται άλλα χρέη. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει. Θα κερδίσουμε σήμερα, να ξέρεις. Στο πιστεύω μπάσκετ, ότι διάβασαν οι παίκτες. Αίτητη είναι αυτή η ομάδα. Πληρώσαμε, δεν τους βλέπω. Να σου πω κάτι, φίλε. Δεν μπορεί ο Πάου να χάσει από τη Λούντβικ. Ο Ντίλαρντ. Αυτός, το δεν τους βλέπω. Να σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λούντβικ, πώς λέγεται? Λούντβισμπουργκ. Αυτό τώρα θα μπορούσε να είναι καμιά, κανένα μη όνομα για μια οικογένεια αριστοκρατών τον 16ο αιώνα. Πιέζουν, και... είναι γρήγοροι, το κέντρο μου δεν περάσει. Άσε τώρα. Ποιος ρε? Δεν τους βλέπω τους Γερμανούς στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Την Μπάμπερκ την κέρδισα για πλάκα. Δεν τη βλέπω. Την Λούσβης που αυτή την αριστοκράτησα. Στο φιλικό, δεν τη βλέπω. Στο φιλικό. Γιατί στο φιλικό, γιατί το επίσημο τι διαφορά έχει? Δεν βλέπεις τι διαφορά έχουν. Φιλικά με επίσημα. Δεν έχω τα point guard μου, ρε. Φαγωθήκατε με την ομάδα. Χωρίς point guard είμαι. Ο Κατσίβελης παίζει. Παίζει, ναι. Θα οδηγήσει για να πάει στο γήπεδο, όχι? Όχι, με λεωφορείο. Okay, να βελτιώνει την κατάσταση. Με λεωφορείο πάνε. Βελτιώνει την κατάσταση. Αυτά ό,τι... δηλαδή έχει επικαιρότητα. Πρίγιοβιτς, Πρέλεβιτς. Την κίνηση να ανοίξει, να ανακοινωθεί από χθες ότι θα είναι ανοιχτή η προπόνηση της άλλης Πέμπτης, πώς τη βλέπεις στο ποδόσφαιρο? Ωραία, ρε, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει επαφή του κοινού με την ομάδα. Ναι, όμως έχεις πάω κλαμία την Κυριακή. Είναι λίγο. Βιαστικό. Είναι δηλαδή κάνω τη Δευτέρα, ρε παιδί. Ο επικοινωνόλογος ήταν τουαλέτα εκείνη την ώρα. Πάλι. Δηλαδή, τι σημαίνει, κάνω τη Δευτέρα. Κάνω Κυριακή βράδυ. Άκου να δεις. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον ενθουσιασμό του Γιώργου Σαββίδη και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Πού να έβλεπε προπόνηση του Δόνη. Ναι. Δηλαδή, μια προπόνηση του Λουτσέσκου και ενθουσιάστηκε. Πες για την προπόνηση του Δόνη. Πολύ καλή. Α, συμπαθέστατη άνθρωποι και ιδίω στην κοινή γνώμη του Πάου. Ναι. Πού να έβλεπε του Σάντο προπόνηση. Του Σάντο προπόνηση, φίλε. Θα καθόταν εκεί και θα αγώνες. Περίμενε την επόμενη. Καλύτερη από τους αγώνες. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Υπάρχει αυτός ο παρορμητισμός. Δεν έχει στρατηγική. Δεν σκέφτεται τσακαλίστικα. Σκέφτεται πολύ παρορμητικά. Το τσακαλίστικο το στοιχείο είναι πιο ουσιαστικό στην... Δηλαδή Κυριακή... Ανακοίνωσέ το Δευτέρα απόγευμα. Κυριακή βράδυ. Πάω κλαμία 0-0. Τι έχει να ακούσει? Η προπόνηση της Πέμπτης δεν θα ανοίξει τελικά, γιατί... Εντάξει, πιστεύω ότι θα είμαστε καλοί την Κυριακή. Μπάλα είναι. Όχι, πιστεύω θα Ποιος είμαστε καλοί. Ποιος νοιάζεται για την εμφάνιση? Πιστεύω θα είμαστε καλοί. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως χρειάζεται να υπάρχει μια επαφή. Είναι πραγματικά σε απόσταση η ομάδα από τον κόσμο, λόγω των συνδικών των φετινών. Και χρειάζεται μία επαφή. Καλή είναι η ιδέα, χρήσιμη, απαραίτητη. Τι είδε? Και πού να έβλεπε, λέει, την προπόνηση με, του Δόνη με κόσμο. Ναι, ήταν με μεγάλες ταχύτητες. Ναι, όντως. Ήταν μεγάλες ταχύτητες εκεί η προπόνηση του Δόνη με κόσμο. Το φάγανε το Δόνη, το φάγατε. Μια χαρά προπονητής. Ο καλύτερος προπονητής στην εποχή Σαββίδη ήταν. Αλλά δεν θα το παραδεχτεί ποτέ κανείς. Δεν καθόλου συμπαθείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα μούτρα του δηλαδή δεν άρεσαν στην κοινή γνώμη. Είναι, ναι, ναι, ναι. Όχι προϊστορία. Γιατί προϊστορία? Πάω και ήταν ο Δόνης. Στον Παύλο Μελά ήμασταν όλοι μαζί. Πάω ξάκι ήταν. Αλλά δεν. Πρώτη ώρα, μια και λέμε για όλους τους Σέρβους και οι Σέρβοι είναι φίλοι μας και οι Σέρβοι. Αλήθεια είναι εδώ πραγματικά και ο Πρίγιοβιτς και ο Ίβιτς τρώνε στο Βελιγράδι. Δεν τρώνε μόνο οι Σέρβοι στο Βελιγράδι και το Βελιγράδι είναι το εστιατόριο Αλεξάνδρου Σβόλου 46. Όλοι τρώνε εκεί. Εκεί βρίσκεις πάντως σέρβικη κουζίνα και ελληνική κουζίνα. Άιβαρ, Καρατζόρτζεβα, Πλεσκαβίτσα, Μπριζόλα Βελιγραδίου, Καϊμάκ, συνδυασμένα όλα αυτά με σέρβικη ρακή. Σλιβόβιτσα λέγεται. Η Σέρβικη Ιρακή. Όλα αυτά, Αλεξάνδρου Σβόλου 46, μια και είναι η μέρα των Σέρβων. Οι Σέρβοι οι οποίοι θα είναι στο Μουντιάλ κανονικά το ερχόμενο καλοκαίρι στη Ρωσία. Τηλέφωνο για το Βελιγράδι 2310 256 900.
Στοίχημαν. Στοίχημαν.gr. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Αποτύχαμε χθες, είναι η αλήθεια. Ναι, τα έδωσε όλα over ο Σταύρος και ήταν 0-0 όλα στο ημίχρονο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του αθλητισμού. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε μια πρώτη συζήτηση για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Ακούτε Λίμπερο, ακούτε ΠΑΟΚ 24, πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 5-45-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε, είναι έτσι κι αλλιώς η μέρα μπάσκετ, έχει παιχνίδι, η ομάδα μπάσκετ είναι το πρώτο ευρωπαϊκό για φέτος, αλλά έχει και αρκετά ακόμη θέματα η ομάδα μπάσκετ που απασχολούν και τον κόσμο. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έτσι στεναχώρια, ας το θέσω έτσι, από τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα του ΠΑΟΚ και τις πρώτες δύο ήττες. Για αρκετά θέματα θα μιλήσουμε με τον σύμβουλο της ΚΑΕ, τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι και στους δυο σας. Πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά, να σας ευχηθώ καλή σεζόν, κάθε επιτυχία στο καινούριο πρόγραμμα που βγάλατε. Καλά. Και γερά στο μάχια μέχρι το τέλος, ώστε ο ΠΑΟΚ μας να πετύχει ναι, αυτό ναι. που θέλουμε στο τέλος χρονιάς. Καλοδεχούμενη ευχή, πραγματικά καλοδεχούμενη. Την αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι πολύ χρήσιμη, πολύ χρήσιμη αυτή η ευχή. Ναι, δύσκολο σωμάτιο ο ΠΑΟΚ, είναι θέλει υπομονή. Σωστά, σωστά. Ξεκίνησε μια χρονιά, λέγεται για το ξεκίνημα, για την ομάδα μπάσκετ, πολύ περίεργη. Γίνεται μια αλλαγή μεγάλη το καλοκαίρι. Το ρόστερ το οποίο διαμορφώνεται είναι πραγματικά καλό. Φαίνεται, το καταλαβαίνουν όλοι. Έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα, μια παγωμάρα. Υπάρχει μια απίστευτη κακοδαιμονία, έτσι, δηλαδή γίνονται φοβερά πράγματα με τραυματισμούς και απίστευτα. Υπάρχουν όμως θετικές ειδήσεις οικονομικές για την ΚΑΕ. Ένα σκοτσέζικο ντουζ, μια κρύο, μια ζέστη. Πώς το βιώνετε εσείς? Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Ξέρω εγώ. Όχι, πώς είστε εσείς σήμερα? Πώς είστε, δηλαδή, με θετική διάθεση την ομάδα μπάσκετ, με προβληματισμό, με ικανοποίηση για τις εξελίξεις στα οικονομικά? Κοιτάξτε να δείτε. Όσο αφορά το οικονομικό, θα έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένος σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί από αυτά που είχαμε υποσχεθεί από την αρχή σαν διοίκηση πρωτοδικείου, είναι ότι το σωματείο θα μπορέσει σιγά σιγά να μπορέσει να ξεφύγει σιγά σιγά από τα οικονομικά προβλήματα που είχε και σιγά σιγά πηγαίνει προς αυτό το σκοπό. Mm-hmm. Γι' αυτό και είχαμε χθες συμβούλιο. Μας ενημέρωσε ο πρόεδρος ότι ακόμα ένας πραχνάς έφυγε πάνω από το σωματείο, που ήταν της τάξης του 1.600, πολύ σοβαρό ποσό, και αφορούσε μια ρύθμιση που είχε γίνει το 2007 στον νόμο Ορφανού και περιλάβαινε 120 δόσεις, δηλαδή 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε, πέρασαν 10 χρόνια, λες και ήταν χθες. Γιατί και τότε ήμουν παρόν και τώρα είμαι παρόν, οπότε έφυγε από πάνω από το σωματείο ένα πολύ σοβαρό ποσό. Συν το 99 που έχει φύγει, έχουν μικρύνει κατά πολύ τα χρέη της ομάδας. Από αυτή την άποψη, βεβαίως και είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που δεν έχει πρόβλημα το σωματείο. Ανά πάσα στιγμή κινδύνευε και ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα. Να μείνουμε δύο λεπτά ακόμα, ίσως και παραπάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το 2007, για ένα ποσό 1,6, έτσι, τότε, για χρέη προς το δημόσιο, προφανώς, η ΚΑΕ μπήκε σε εκείνη τη ρύθμιση Ορφανού και σε 10 χρόνια πλήρωσε αυτό το ποσό. Ήτανε μικρότερο το ποσό, αλλά με τις προσαυξήσεις έγινε 1,6. Μάλιστα. Και ήταν συνεπής όλα αυτά τα 10 χρόνια, κατάφερε να μείνει στη ρύθμιση και να ξεχρεώσει. Βεβαίως, γιατί αν τυχόν έλεγε τότε, εκείνος ο νόμος ήταν πολύ σκληρός, ότι αν τυχόν δεν πληρώνεις μια δόση, χάνεις όλο το ποσό που έχεις βάλει και ξαναγυρνάς τα παλιά. Οδυνηρό. Ευτυχώς ήμασταν συνεπείς. Ταυτόχρονα με αυτό, αποπλήρωσε και το άρθρο 99. Στα ίδια μέσα χρόνια. Και προς τρίτους. Ναι, σωστό. Και το 99 και τα χρέη προς τρίτους. Στην ομάδα. Στην την ομάδα που πλήρωνε κάθε χρόνο. Μισό λεπτό. Τώρα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν χρωστάει τίποτα από τα παλιά χρέη? Όχι, δεν είναι και τόσο εύκολο, κύριε Σορβατζόγλου. Υπάρχει ένα υπόλοιπο που φυσικά αυτό το υπόλοιπο δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να πεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μπορούμε να πούμε πόσο είναι περίπου? Ενώ ξέρω, γιατί δεν θέλω να σας λέω ψέματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε νούμερα στο ραδιόφωνο ανοιχτά. Μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία. Φυσικά και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί, είτε μέτοχος λέγεται, είτε και απλός φύλαθρος ακόμα,
να περάσει τα γραφεία, να ενημερώσει ο πρόεδρος. Παλεύονται τα νούμερα αυτά, ή... Εδώ παλέψαμε, κύριε Τσοβατζόγλου, αυτά τα ποσά που σας είπα. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν αυτά τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να πληρώνει τη δόση, το 99 και την ομάδα. Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν το 2004 που έγινε η εταιρεία, μέχρι και το 2011 που ήρθε η διοίκηση Πρέλεβιτς, διοίκηση πρωτοδικείου. Ουσιαστικά εκείνη η περίοδο με το δόσο πρέπει να ήταν η πιο... Ποια είπατε, κύριε Κοβδά? Η περίοδος με το δρόσο. Έχει πολλές περίοδους. Κάθε ένας ιδιοκτήτης, γιατί παλιά είχαμε και ιδιοκτήτες, ήταν δίκης πρωτοδικείου, είτε δεν μπορούσε ο άνθρωπος, γιατί κάποια στιγμή σταματούσε η τσέπη, δεν άντεχε άλλο, είτε πουλούσε παίχτες, είτε χρέωνε το σωματείο. Η διοίκηση Πρέλεβιτς, κύριε Καραμπέρη, ο Πρέλεβιτς είναι από το 11 και μετά. Ναι, νομίζω από το 11 και μετά. Πέρασαν τόσα χρόνια. Από την εποχή του κυρίου Κανώτα και μετά. Καταφέρνει όλα αυτά τα χρόνια να είναι σχεδόν ισοσκελισμένα τα ποσά, έξοδα-έσοδα. Εννοείται τη δικιά του χρήση. Ναι, τη δικιά των δικών του χρήσεων. Δεν ξέρω για το τελευταίο χρόνο, τον περασμένο. Έτσι. Τα υπόλοιπα, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό σας είπα ότι το ποσό είναι σε πολύ λογικά ύψη πια του χρέους. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί όταν χρωστάς ένα ποσό της τάξης, ξέρω, 5-6 εκατομμύρια, πόσο ήταν, καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό το ποσό που σας λέω λογικά θα είναι χαμηλό. Αλλά τέλος πάντων δεν παίζει ρόλο τώρα πια. Παίζει ρόλο ότι βγήκαμε από ένα βραχνά ακόμα, παλεύουμε, προχωράμε, συνεχίζουμε, να τελειώσουμε κάποια στιγμή και τα υπόλοιπα. Όποιος νομίζει ότι θέλει να δει τα ποσά και κατά πόσο είναι αυτά αλήθεια που λέμε ή όχι, είναι εκεί το σωματείο, είναι εκεί ο πρόεδρος, υπάρχουν γενικές συνελεύσεις που να έρθουν. Ο κύριος, ας πούμε, Κανώτας έρχεται κάθε φορά σε γενική συνέλευση. Μα θέλει, είναι ενήμερο. Υπάρχει αίσθηση ότι ήδη φέτος, επειδή πραγματικά είναι λίγο πιο άνετη με τα παλιά χρέη, αύξησε το budget. Ισχύει αυτό ή έγινε κάτι άλλο για να αυξηθεί το budget? Και αν είναι πράγματι αυξημένο αρκετά. Κοιτάξτε, να διακούστηκαν πάρα πολλά το καλοκαίρι και από συναδέλφους σας, αλλά και δεν ξέρω και από πού, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει διπλάσιο budget, ο κύριος Σαββίδης θα βάλει πολλά λεφτά, ότι θα γίνει ομαδάρα. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Ναι, μεν αυξήθηκε το budget από πέρυσι, αλλά είναι πάρα πολύ τσιμπημένο. Είναι πολύ μικρό το ποσό από πέρυσι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα πάλι να μπορέσουμε να κάνουμε παραπάνω μεγαλύτερο budget. Δηλαδή αν πέρυσι ήταν 400, δεν έγινε φέτος 800. Όχι, με τίποτα. Είναι λίγο παραπάνω από το περσινό 400. Ναι, όσα λέγονται για το φετινό budget ότι είναι εκεί είναι ψέματα. Αλλά κατάφερε η ομάδα, η ΚΑΕ, να δώσει κάτι παραπάνω για την έλευση αρκετών καλών παικτών. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο αγωνιστικό. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα, θα έλεγα ότι έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές, γιατί νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη πάντα, και λόγω εμπειρίας τόσο, έχει παίχτες. Ναι, μεν μέχρι τώρα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μην ξεχνάμε, κύριε Τσομπατζόγλου, ότι είχαμε 8 χρόνια τον κύριο Μαρκόπουλο που είχε μια νοοτροπία διαφορετική ίσως από αυτόν του προπονητή, θέλει υπομονή. Ο κύριος Μαρκόπουλος έδωσε πάρα πολλά σωματείο και πιστεύω ακόμα εγώ προσωπικά ότι μπορούσε να δώσει κι άλλο. Πέρα από αυτό όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου και έχουμε αυτούς τους παίχτες. Φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς σαν διοίκηση αλλά και οι φιλαθλοί μας να είναι εκεί και να στηρίξουν την ομάδα. Δεν μπορεί από την πρώτη αγωνιστική να υπάρχουν αρνητικές εντυπώσεις για την ομάδα χωρίς ακάνα να τους έχουμε δει. Θέλει χρόνο η ομάδα. Θέλει υπομονή. Ήρθαν δύο βαριά αποτελέσματα. Ήταν από τον Άρη που είχε πολλά προβλήματα και εντός έδρας ήταν από τον Προμηθέα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και ο φιλάθλος κάπου λίγο ξεφεύγει. Γιατί και το Σάββατο ακούστηκαν και αποδοκιμασίες. Ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο και ειδικά αυτοί οι 1500 που έρχονται τόσα χρόνια στην ομάδα και είναι δίπλα μας, απόλυτο δίκιο έχει και βεβαίως δικαιολογώ ως έναν βαθμό τις αποδοκιμασίες. Έτσι και καλά κάνουν και αποδοκιμάζουν, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί και ο προπονητής ότι είναι στον ΠΑΟΚ πια.
Δεν είναι σε άλλη ομάδα. Από αυτή την πλευρά ναι. Δεν θέλω να ξεφεύγουμε. Εγώ αυτό θέλω να δώσω σαν μήνυμα στον κόσμο. Και επίσης πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Και αν τυχόν που κάτι προσωπική μου άποψη δεν είναι έτσι, αν τυχόν δούμε ότι κάτι δεν κολλάει στην ομάδα, εδώ είμαστε ανά πάσα στιγμή. Το αγωνιστικό τμήμα που το λειτουργεί ο πρόεδρος μαζί με τον Magic και τον manager, τον κύριο Ζωνατίδη, θα αλλάξουν κάποιο παίχτη. Όπως με τον Κατσίβιλη, που γρήγορα υπογράφηκε αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανένα δεν ξέρει που θα πάει η ομάδα. Αλλά είναι ο ΠΑΟΚ, είναι αυτό που αγαπάμε και πρέπει να το προστατεύσουμε. Είναι αυτό που έχουμε κληρονομήσει τόσα χρόνια. Μην πάμε πάλι στα ίδια στα στερεότυπα, κύριε Τουβατζόγλου. Η ομάδα πρέπει να βοηθηθεί. Είτε υπάρχει ο κύριος Παπαθεοδόρου, είτε υπάρχει ο Πρέλεμπιτς, είτε ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος. Μπορεί και εγώ να είχα διαφορετική άποψη όταν τότε φέραμε το θέμα στο Συμβούλιο, αν πρέπει να αλλάξουμε προπονητή. Όχι για την αξία του κ. Παπαθεοδόρου, αλλά γιατί πίστευα ότι ο Σούρθος Μαρκόπουλος είχε να δώσει κι άλλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει εδώ ο ΠΑΟΚ να ζει, έτσι. Μην το γυρίσουμε σε άλλες πρακτικές τώρα του 2000, του 1900 και του 1500. Τότε ήσασταν αντίθετος με την απόφαση γενικά ή με τον τρόπο, γιατί κυρίως ο τρόπος επικρίθηκε. Ναι, ήταν λάθος. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να μιλήσω για το θέμα, αλλά έχουμε την ευκαιρία να το πω. Ήταν λάθος ο τρόπος που κατά κάποιο τρόπο διώξαμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Ήταν λάθος. Ναι. Εγώ είχα άλλο και συνεχίζω να το έχω άλλο και χθες το ενημέρωσα και πάλι τον πρόεδρο, τον κύριο Πρέλεβιτς. Τον είπα ότι δεν συμφωνώ. Έπρεπε να το δούμε διαφορετικά το θέμα. Και επειδή ο Μπάνης αυτά τα θέματα είναι συζητήσιμος, δεν λέει ποτέ όχι, είναι δημοκρατικός άνθρωπος και έτσι λειτουργούμε στη διοίκηση, το συζητήσαμε και μερικά πράγματα μεταξύ μας και γι' αυτό είμαστε οικογένεια εκεί μέσα που τα συζητάμε και κάποια στιγμή πηγαίνει κάτι καλό. Πάντα για το σωματείο. Τώρα, όποιος θεωρεί ότι εκεί μέσα υπάρχουν μόνο αρνητικά, καλώς τα θεωρεί. Εκεί είναι ο ΠΑΟΚ, εκεί είναι η διοίκηση πρωτοδικείου. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να αναλάβει, μπορεί να απευθύνει ο κύριο Κατσαρή, αυτός είναι που βάζει τα άτομα και προτείνει τα άτομα ΑΣ. Όποιος μπορεί να τα κάνει καλύτερα, εκεί είναι το σωματείο. Γιατί διάβασα πολλά πράγματα και επειδή ξέρω ότι αυτοί που τα λένε αγαπάνε πιο πολύ το ΠΑΟΚ από μένα, γιατί τους ξέρω προσωπικά. Ξέρω το αγαπάνε, όχι μόνο το αγαπάνε, έχουν παλέψει για αυτήν την ομάδα. Καλοπροαίρετοι είναι. Ορίστε. Είναι καλοπροαίρετοι. Όλοι καλοπροαίρετοι. Κανένας δεν είναι. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και βρίζουν και μιλάνε είναι καλοπροαίρετοι. Ξέρετε γιατί αφιερώνουν χρόνο από τον δικό τους χρόνο, τον ελεύθερο, να ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είναι καλοπροαίρετοι. Αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει. Είναι το αισθηκτό μου αυτό που λέω, έτσι. Όλα τα χρόνια, από το 2011 και μετά, έλεγε και ο Πρέλεβιτς και όλοι εσείς ότι θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια για την εξυγίανση και στο βάθος κάπου πάντα είναι ο στόχος να καθαρίσει αυτή η κατάσταση για να αναλάβει ένας ιδιοκτήτης. Το λέτε ακόμα αυτό ή είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λέμε και να το φουρντοφωνάζουν ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει έναν ιδιοκτήτη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ θέλει χρήματα, κύριε Ζωβαζόγλου. Εδώ να σας πω κάτι. Ο Προμηθέας, Πάτρας προχθές που παίξατε, ναι, έχει πάτε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. 1,5 είναι τελικά. Ναι, 1,5 εκατομμύριο. Ο 900 και είναι το αγωνιστικό, το καθαρό. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με τα χρέη, αλλά και με τη συμμετοχή, με την παρουσία, αφιψουλά απ' έξω του κύριου Σαββίδη, να βρεθεί επιχειρηματίας που θα αναλάβει ιδιοκτησιακά την ΚΑΕ. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαββίδης μας βοηθάει, αλλά μας βοηθάει ως ένα σημείο. Ναι. Αυτά που ακούγονται έξω για κάτι τρελά ποσά που έχω ακούσει και τέτοια, δεν ευστάθουν. Όποιος θέλει, σας είπα και πάλι, μπορεί αυτή να τα δει. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει ο κύριος Σαββίδης με κάποιον δικό του άνθρωπο ή δεν ξέρω πόσο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει διαφορετικά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το προχωρήσουμε το καράβι. Mm-hmm. Είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή όταν θα βρεθεί αυτός ο ιδιοκτήτης ή όταν θα βρεθεί κάποιος άλλος που θέλει και αυτός να δοκιμάσει τις αντοχές του στον ΠΑΟΚ να παραδώσουμε την ομάδα. Εγώ δεν νομίζω θα πει κανένας όχι. Ούτε από αυτούς που διοικούν τώρα, ούτε από τον ΑΣΥ.
Εσείς αντέχετε να συνεχίζετε έτσι όπως είναι η κατάσταση και εσείς και ο Πρέλεβιτς και όλοι στην ΚΑΕ με αυτούς τους ίδιους στόχους? Εγώ έχω έρθει πολλές φορές στα όρια μου, αλλά να σας πω και κάτι. Αγαπώ τόσο πολύ το σωματείο. Δεν χρειάζεται να σας το λέω τώρα και δεν μου αρέσει να μιλώ και για τον εαυτό μου, το ξέρετε καλύτερα από όλους. Ναι. Δεν έχω φτάσει στα όρια, αλλά θα είμαι εκεί. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε εβδομάδα στα όρια μας είμαστε όλοι. Ακριβώς. Εντάξει. Γι' αυτό σας είπα γύρω στο μάκι να έχετε. Τι να. Πάει ο άλλος, κάνει μια στραβοκροτσιά, πάει μπάλα μέσα, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πώς θα λένε, ψυχοθεραπείες. Πάει τώρα, χτυπάνει playmaker μας και οι δύο μαζί. Ο ένας δεν βλέπει, ο άλλος τέλος πάντων πατάει λάθος. Άντε δύο ήττες, άντε πίεση και εκεί πέρα. Έχουμε πάψει να ευχαριστιόμαστε τον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό ξέρω, κύριε Καραμπέρη. Τώρα από εκεί και πέρα, πόσο θα αντέξουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Εντάξει. Να σας πω κάτι. Εγώ πήγαινα στο γήπεδο όταν ο ΠΑΟΚ κινδύνευε να πέσει τότε από το Δημόκρητο. Και όμως ήμασταν εκεί στο γήπεδο, ήταν τελευταίος, παλεύαμε, φωνάζαμε. Για τον ΠΑΟΚ μιλάω, έτσι. Για το 1970 και. Λοιπόν, τώρα που η ομάδα έχει πατήσει στα πόδια της γερά, θέλει και μια παραπάνω βοήθεια από τον κόσμο. Εγώ, όχι από αυτούς που έρχονται, από αυτούς την παίρνουμε. Εγώ την το εξετάζω και αλλιώς. Όπως και να έχει, είχαμε έναν προπονητή 8 χρόνια. Ακόμα και η άβρα πλέον της ομάδας είναι διαφορετική. Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχει κραδασμούς αυτό το πράγμα. Είναι λογικό σε όλους τους μηχανισμούς. Άμα αλλάξει ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο μετά από τόσα χρόνια, θα υπάρχουν κραδασμοί. Εκεί πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη κατανόηση. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Αυτό είπα πριν και εγώ, ότι 8 χρόνια είχαμε μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη νοοτροπία. Θέλει υπομονή, δεν γίνεται η ομάδα μια στιγμή την άλλη. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν τα πάντα. Μπορεί να κάνουμε και σήμερα ήττα και το Σάββατο Κυριακή. Πότε θα κερδίσουμε σήμερα, είδα όνειρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε στραβά αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαλύσουμε την ομάδα. Αν δεν μας αρέσουν κάποια πρόσωπα από τη διοίκηση, βεβαίως και μπορούμε να πούμε και να τους πούμε, μπορείτε να φύγετε. Αλλά θα πάμε στα γραφεία και θα πούμε, Καραμπέρι, άντρα αγόρι μου, αδειάσε μας τη γωνιά. Να έρθει ο άλλος, βεβαίως. Όχι να κυνηγάμε τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους παίχτες. Με τίποτα. Αυτοί φοράνε τη φανέλα. Αυτοί θα βγάλουν και το καράβι από το αγωνιστικό, από την πίεση. Οπότε λοιπόν, αν πρέπει να είμαστε σωστοί σαν κόσμος, που, αυτοί που έρχονται τουλάχιστον... Εγώ δεν αναφέρομαι στον κόσμο, εγώ περισσότερο με τα μίντια τα έχω, να ξέρεις. Δηλαδή δεν είμαι... Εντάξει. Ο καθένας κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι και παραπληροφορημένος, κύριε Κόλτα, γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρω να το πάμε νωρίτερα, φίλος ρωτάει, από το άρθρο 99 έχει τελειώσει οριστικά ή υπάρχει κάποιο υπόλοιπο? Το 99 τελείωσε. Τι εννοεί υπόλοιπο? Τι μένει το 99 και δεν ξέρουμε τι ποσό απομένει. Το 99 εξ ολοκλήρου έχει τελειώσει. Δεν ξέρω αν εννοεί τίποτα χρέη προς κάποιους παράγοντες που έπρεπε να τα περάσουν εκεί. Αλλά αυτοί έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά θα τα πάρουν με άλλο τρόπο. Θα με το χωπήσουν. Να... Δεν ξέρω αν κάτι γίνομαι με καταλαβαίνετε, αλλά το 99 έχει τελειώσει. Ναι. Αγωνιστικά, κύριε Καραμπέρη, για στόχους μπορούμε να μιλήσουμε έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο στο μπάσκετ? Το κύπελο. Η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να περιμένουμε. Μόλις ξεκίνησε, πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ναι, έχει ναι. 26 αγωνιστικές στην play-off, δηλαδή 25 αγωνιστικές. Στόχος είναι, για παράδειγμα, ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Είναι εφικτό? Είμαι άνθρωπος της ουσίας, κύριε Τζομπαζόγλου. Γενικότερα έτσι πάντα ήμουνα. Θέλω να μην λέω χαζομάρες στον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι και έτσι πως το βλέπω ότι η ομάδα θα ανέβει πάρα πολύ. Έχει ποιοτικούς παίκτες, έχει πολύ καλούς παίκτες. Που δεν τους έχει δει ο κόσμος ακόμα, έτσι. Mm. Έτσι και εμείς θα τους βλέπουμε στις προπόνησεις, στους αγώνες. Εδώ χάσαμε την Τετάρτη στο κύπελο που ο αντίπαλος έκανε 20 λάθη. Καταλαβαίνετε στην τι κατάσταση ήμασταν εμείς. Θέλει υπομονή λίγο. Είναι και αυτό που είπατε με τους παίκτες, ότι έτυχε να όλοι μαζί να τραυματιστούν. Ακόμα τραυματίζονται. Πάλι χθες είχαμε τραυματισμό στη Γερμανία. Ναι, ράματα ο τρεις. Φοβερά πράγματα. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν. Κάποια στιγμή όμως θα γυρίσει αυτό. Θα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα που η ομάδα θέλει βοήθεια, τώρα παρακαλώ όσους αγαπάνε την ομάδα να είναι εκεί και να τη στηρίξουν. Και αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα και δεν τους αρέσει κάτι, εκείνοι οι διοικούντες να πάνε σε αυτούς και να τους την πέσουν κιόλας. Εγώ τους δίνω το δικαίωμα. Εκεί είναι. Σε όλους. Όποιους πιστεύουν ότι δεν είναι ικανός και δεν βοηθάει, εκεί. Ελάτε να συζητήσουμε. Αλλά όχι τον προπονητή και τους παίχτες.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί σίγουρα η άποψη σας μετράει. Πώς σας ακούστηκε η είδηση για τη διάθεση του κυρίου Σαββίδη, τη συμφωνία του κυρίου Κατσαρή για την κατασκευή νέου γηπέδου? Μόνο με χαροποίησε και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια. Εντάξει, θα μου πείτε, ήταν δύσκολο λόγω κάποιων καταστάσεων, όπως είναι το γήπεδο, δεν ξέρεις τι κατάσταση θα το βρεις, αλλά νομίζω αυτό είναι καλύτερο από και από 10 πρωταθλήματα πάρει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα έργο που θα μείνει για πάντα σε αυτούς που θα το πάρουν απόφαση και σε αυτούς που θα το πραγματοποιήσουν. Μάλιστα. Τι να πω, μπράβο στον κύριο Σαββίδη. Εντάξει, κάνει ό,τι έχει πει ως τώρα ο κύριος Σαββίδη, mm-hmm. έχει γίνει πράξη. Σκεφτείτε το λίγο τι έχει πει ως τώρα. Ναι. Είπε τα χρέη, είπε θα πάρει το ΠΑΟΚ, είπε θα φτιάξει το γήπεδο και μια μέρα θα σας πω και κάτι ακόμα είπε μέσα σε έναν χώρο που το έγραψε κάτι στη μια εφημερίδα πέρυσι σε ένα αγώνα βόλεϊ που πήραμε το πρωτάθλημα, όλο χαρούμενος και μαζευτήκαμε στον χώρο του VIP, ότι τον έκανε κάποια στιγμή, είχε πει, είχε κάνει συζήτηση τώρα, εντάξει δεν πειράζει να το πω, με τον κύριο Μαρινάκη, τον είπε μη πειράξει το κύπελο. Αν θυμάσαι τότε που πάγαμε εκείνο εκεί με τον κύριο Παπά, το λέγανε εκείνο τον διαιτή. Παπάς, ναι. Και όταν τελείωσε το ματς, τον ενημέρωσε ότι εδώ είσαι και θα σε τελειώσω. Έτσι του είπε και βλέπετε ότι και αυτό έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, από τις μεγάλες επιτυχίες. Ο κόσμος να στηρίζει λοιπόν τον ΠΑΟΚ, να στηρίζει τον κύριο Σαββίδη, όχι γιατί είναι, ούτε τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί είναι στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Γιατί βλέπετε τι γίνεται άλλα σωματεία. Και όσο μας βρίζουν και βρίζουν αυτόν τον πρόεδρο, καταλαβαίνετε, οι αντίπαλοι εννοώ έτσι, καταλαβαίνετε τι πόνο βγάζουν και τι ζήλια. Λοιπόν, εμείς τον έχουμε δίπλα μας. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε, να το διώξουμε? Όχι, θα. Και επειδή ξέρω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου είναι ευχαριστημένοι με αυτά που κάνει, γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να πω μπράβο στον άνθρωπο αυτόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά από τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη, σύμβουλο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και για τα οικονομικά, τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Τα αγωνιστικά, όπου βεβαίως η χρονιά έχει ξεκινήσει με 2 ήττες και με όλες αυτές τις αναποδιές. Και στο τέλος αυτές οι ατάκες για τον Σαββίδη, την Τούμπα και τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στη μία ακριβώς. Λοιπόν, μηνύματα τα βλέπουμε σε λίγο. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με το ποδόσφαιρο. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η εκπομπή Θεσμός στην ενημέρωση του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ 24. Δημήτρης Ρομπατζόγλου, εξαιρετικός συνάδελφος, ποιοτικός. Είναι κάτι σαν ομάδα μας στην αθλητική δημοσιογραφία. Σταύρος Κόρκας στο μικρόφωνο. Επίσης, έχουμε μαζί μας τον διευθυντή marketing της ΠΑΟΚ, τον Λάζαρο τον Παξεβάνο, να μας εξηγήσει τι είναι το αυριανό business conference, το οποίο προφανώς είναι ένα συνέδριο, το οποίο για κάποιον λόγο γίνεται αύριο. Θα μας εξηγήσει τα πάντα ο υπεύθυνος. Κύριε Παξεβάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Γεια και σας. Μια χαρά. Βλέπουμε καινοτομίες, βλέπουμε ωραία πράγματα. Εμένα μου αρέσουν πολύ όλα αυτά. Πλέον οριμάζει το πράγμα να πάμε στο επόμενο βήμα, νομίζω, ως ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο διοργανώνουμε ένα συνέδριο, το οποίο θα είναι το πρώτο μας συνέδριο, όπως το ονομάζουμε, με αντικείμενο το return on investment, δηλαδή την απόδοση πάνω σε επενδύσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στο ποδόσφαιρο, σε όλες τις δράσεις που έχει αυτό εδώ πέρα, είτε είναι αυτό που λέγεται γήπεδο, είτε είναι χορηγίες, είτε είναι εμπορικές δραστηριότητες, είτε είναι παράλληλες εμπορικές δραστηριότητες. Αυτοί είναι οι 4 βασικοί κλάδοι, ας πούμε, το οποίο το έχουμε χωρίσει. Θέλαμε να διοργανώσουμε ένα συνέδριο λίγο πιο πρακτικό και λιγότερο θεωρητικό σε σχέση με κάποια άλλα που διοργανώνονται, και κάπως να μοιάζει και με αυτά τα συνέδρια που πηγαίνουμε εμείς στο εξωτερικό, ούτως ώστε να έχουμε και ένα αποτέλεσμα μετά το συνέδριο και να μην μείνουμε μόνο στη θεωρία και στις απόψεις στον αέρα. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε μέσα από ορισμένες κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη ανθρώπους μέσα από την αγορά, όχι θεωρητικούς, ανθρώπους που κάθε μέρα
έχουν σαν αντικείμενό τους αυτό. Μου αρέσει, συγγνώμη που διακόπτω, μου αρέσει που διαχωρίζεται πάντα τους θεωρητικούς από τους ενεργούς. Κάτι το οποίο το βιώνουμε όλοι, νομίζω, στην καθημερινότητά μας, γιατί άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Και άλλο είναι η πράξη και άλλο είναι η πράξη στην Ελλάδα. Ναι. Άλλο είναι η πράξη που θα μας πούν αυτοί οι άνθρωποι, θα μας περιγράψουν στο εξωτερικό αύριο και θα πάρουμε κάποια ιδέα το τι γίνεται και πώς γίνεται, πώς το διώνουν αυτοί. Και άλλο είναι να το φέρεις στην Ελλάδα και να το πραγματοποιήσεις αυτό που θα πούνε στην Ελλάδα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυτό που ζούμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Οπότε πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το βιώνουμε αυτό κάθε ώρα που περνάει, γιατί έχουμε πολλές αιτήσεις για να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Το συνέδριο το κάναμε σχετικά κλειστό, θα είναι γύρω στα 300 άτομα, άτομα από όλη την Ελλάδα, από ομάδες, από οργανισμούς, από εταιρείες, ούτως ώστε να μοιραστούμε τη γνώση μαζί τους. Δεν είναι κάποιο συνέδριο το οποίο ούτε θα αυτοπροβληθεί ο ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχει και εξάλλου καμιά παρουσίαση από τον ΠΑΟΚ σε αυτό το συνέδριο, ούτε για κανένα άλλο λόγο. Το κάνουμε για να μοιραστούμε γνώση με όλο τον κόσμο εδώ πέρα στην Ελλάδα και να προχωρήσουμε μπροστά. Υπάρχουν οι καλεσμένοι από συγκεκριμένες ομάδες, από ό,τι είδα. Είδα έναν άνθρωπο της UONS, είδα έναν άνθρωπο της PSV. Γενικά με τους ομιλητές μπορούμε να έχουμε μια εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός από τη UONS που αναφέρεται ήταν ο άνθρωπος που ήταν μέχρι πέρσι στην ομάδα της Leicester. Φέτος είναι η μεταγραφή του που έγινε στην UONS. Έχουμε ανθρώπους από τη Lagardère Sport που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο αθλητικών χορηγιών. Και θα μας πούν αυτοί εδώ πέρα κάποια συγκεκριμένα πράγματα για τα στάδια. Έχουμε ακόμη έναν αντιπρόσωπο της EuroLeague, ο οποίος μάλιστα είναι και Έλληνας μέσα στη EuroLeague, σε ψηλό... Ο Κίμωνος Στέφος. Ο οποίος... Και Παοξής, να τα λέμε όλα. Ναι. Και Παοξής, ναι. Θα μας δείξει μια άλλη όψη. Ότι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε το μπάσκετ, αν και θεωρούμαστε ότι είμαστε πιο μπροστά, αλλά σε ορισμένα πράγματα και το μπάσκετ έχει να δείξει ιδιαίτερα πράγματα. Έχουμε τον εκπρόσωπο της WWB, η οποία είναι μια εταιρεία που δεν γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι εταιρεία η οποία έχει φέρει χορηγίες συγκεκριμένες στη Real Madrid, έχει φέρει χορηγίες στη Formula 1, η οποία ειδικεύεται σε χορηγίες τέτοιου είδους. Έχουμε τον άνθρωπο του FC Business, ο οποίος είναι το FC Business είναι το μεγαλύτερο περιοδικό αυτή τη στιγμή που αφορά τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, ο οποίος θα είναι μεγάλη τιμή για τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα προβληθεί εκεί πέρα. FC Business αυτή τη στιγμή είναι στα γραφεία των μεγαλύτερων ομάδων και όλων των στελεχών της UEFA αυτή τη στιγμή, μιλάμε. Έχουμε εκπρόσωπο της TAG Heuer, μιας εταιρείας η οποία και αυτή επενδύει στον αθλητισμό. Και μάλιστα θα έρθει ο εκπρόσωπος της TAG Heuer που αφορά Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης. Έχουμε εκπρόσωπο της Amaze Sports, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε παραγωγές ιδιαίτερες, το οποίο θα δούμε και τα επόμενα χρόνια πώς θα παρουσιαστούν μέσα στα γήπεδα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται μια έκρηξη όσον αφορά το πώς παρουσιάζονται οι χορηγοί μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες. Υπάρχουν ορισμένα λογισμικά τα οποία θα δούμε, τα οποία θα μας εκπλήξουν πραγματικά. Υπάρχει μεγάλη άνοδο σε αυτό το κομμάτι. Είναι ο εκπρόσωπος της Eindhoven, ο οποίος θα μοιραστεί και αυτός μαζί μας αυτό το πράγμα, δηλαδή το πώς η Eindhoven βλέπει το θέμα των επενδύσεων και πώς το παίρνει πίσω επενδύοντας κάποια πράγματα, κάποια κεφάλαια. Έχουμε τον CEO της Macron Sport, η οποία είναι και χορηγός μας, ο οποίος είναι μεγάλη μας τιμή που θα ανθεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ο Ιταλός, όχι ο Έλληνας. Ο Ιταλός. Ο Ιταλός που είναι εκτός από CEO, δηλαδή διευθύνων σύμβουλος της Macronsport, έχει και μετοχές της Macronsport. Οπότε είναι ό,τι πιο ανώτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Macronsport. Ουσιαστικά πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα
για το συνέδριο και αν πιστεύετε ότι θα γίνει θεσμός. Αν αυτός είναι ο στόχος. Θέλουμε να γίνει θεσμός. Η ιδέα γεννήθηκε από τα ερωτήματα που είχαμε εμείς οι ίδιοι μέσα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, βλέποντας ότι έχουμε προχωρήσει σε πολλά πράγματα, και στις χορηγίες και στο εμπορικό και σε διάφορα πράγματα. Τώρα είναι τελευταίες εβδομάδες, ακούμε και για το στάδιο, το οποίο θα γεννήσει και αυτό πολλά ερωτήματα. Το πώς στείνουμε δηλαδή ένα στάδιο, άλλο να το χτίσουμε και άλλο να το στήσουμε οργανωτικά ένα στάδιο, έτσι. Ένα γήπεδο. Είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα που δεν μπορούσαν να απαντηθούν μέσα από τον ελληνικό χώρο στο 100%. Γι' αυτό θέλουμε να πάρουμε γνώση από το εξωτερικό, γι' αυτό φέρνουμε και κάποιους ανθρώπους απ' έξω να μας τα πούν. Μιλήστε δύο φορές για αυτό το θέμα του γηπέδου, το οποίο έχει προκύψει έτσι και αλλιώς. Ουσιαστικά ένα τέτοιο συνέδριο σχετίζεται με την κατασκευή ενός γηπέδου με βάση τα έσοδα που μπορεί να φέρει ένα γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Ένας σημαντικός παράγοντας πριν χτίσεις οτιδήποτε είναι να χτίσεις, ναι, είναι το πώς πρέπει να το στήσεις για να είναι λειτουργικό και αποδοτικό. Ανεξάρτητα πόσο πλούσιο πρόεδρο έχεις ή οτιδήποτε, εμείς χρέος μας είναι να κάνουμε τον ΠΑΟΚ αυτό το κλαμπ να είναι αποδοτικό. Mm. Για να βγάζει και λογική. Αλλιώς αν δεν βγάζει τη βγαίνει λογική, δεν μπορεί να πάει αυτό το πράγμα επάπειρο. Είπατε νωρίτερα ότι θα είναι σχετικά κλειστό το σεμινάριο, θα το παρακολουθούν 300 περίπου άτομα. Από όλη την Ελλάδα είναι καλεσμένοι δικοί σας, κάποιος που τώρα ακούει και ίσως ενδιαφέρεται, μπορεί να έρθει ή είναι δύσκολο πλέον? Πλέον είναι δύσκολο να έρθει. Εμείς πάντως τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα τα μαζέψουμε και θα τα μοιραστούμε με όλους. Σκοπός μας είναι να γίνει και δεύτερο συνέδριο του χρόνου, την επόμενη χρονιά, να το κάνουμε πολύ πιο ανοιχτό στον κόσμο, σε αυτούς που ενδιαφέρονται, για να γίνει θεσμός, όπως είπαμε και στην αρχή. Μάλιστα. Αύριο το πρόγραμμα ξεκινάει από πρωί, έτσι, από νωρίς. 9 με 10.30 είναι οι εγγραφές που θα πάρουν τις κάρτες εισόδου τους όλοι και από εκεί και μετά μέχρι το απόγευμα. Στο Μακεδονία Παλάς. Τι ώρα πρέπει να πει, 9.30? 10.30 θα αρχίσει. Όχι, πότε μπορούμε να πάρουμε τις κάρτες, αυτό είναι 9.30. 9.30, ναι. Πρωινή στην ΠΑΟΚ και το οργανώνει. Ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον κύριο Παξεβάνο από την ΠΑΟΚ για αυτό το συνέδριο. Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι χρήσιμο για όλους μας. Αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα. Παρουσία του συνεδρίου 11 παρα 20, χαιρετισμός από τη διοίκηση ΠΑΟΚ, χαιρετισμός από εκπροσώπους ΕΠΟ και Super League. Ομιλία και μιλήσει από τις 11 και μετά. Και από τον κύριο Στέφο, όπως είπαμε, και από τον Ολλανδό της PSV. Ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται εδώ μεταξύ μας, Θεσσαλονικιός, σημαντικός τέλεχος στην Ευρωλίγκα. Και δεν τον κόβει το μάτι σου. Δηλαδή δεν ξέρεις τι δουλειά έχει κάνει αυτός και είναι άνθρωπος εδώ πέρα. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι και ο Κομνηνός, ο Πατρίκ? Ο Πατρίκ Κομνηνός είναι στη FIBA. Θα τα πετύχεις όμως σιγά σιγά. Στη FIBA. Ναι, σιγά σιγά θα τα πετύχεις. Στη FIBA είναι. Ναι. Αφού ήμασταν στην παρουσίαση του Champions League πέρσι, ο Κομνηνός ήταν. Α, το Champions League. Είναι, ναι, στην EuroLeague. Χρόνια τώρα δουλεύει πάνω σε αυτό. Και πάω ξάκι, βέβαια. Ωραία. Θα το καλύψουμε και θα δούμε τι συμπεράσματα θα βγουν και από αυτό το συνέδριο. Είμαστε 22 λεπτά μετά τη μία, δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, μαζί με Alter Ego, τα ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, κοστούμια, σακάκια, είτε δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, είτε ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, alteregofashion.gr. Ευτή Κασίδη γίνει στη δεύτερη ώρα για επώνυμα πλακίδια Ισπανικών και Ιταλικών οίκων, 23-19-05-503, Απόλλωνος 37-9 στην Καροτούμπα. Και για να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας για διαγραφή αυτοκινήτου και για να ξεμπερδεύετε από όλα τα γραφειοκρατικά, ένα τηλεφώνημα 23-17-85-444, κέντρο ανακύκλωση οχημάτων των αλφών Τσιλιμπόνη.
εκεί θα αναλάβουν οριστικά τη διαγραφή του αυτοκινήτου ή του φορτηγού ή του δικύκλου από τους αδελφούς Τσιλιμπόνι. Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, το SDNA, το σύστημα που θα εκτοξεύσει τον Μπρίγκεβιτς στον ΠΑΟΚ. Ποιο σύστημα να παίζει μόνιμα στην Τούμπα. Πολύ ωραίο σύστημα. Αυτό θα εκτοξεύσει γενικότερα τον ΠΑΟΚ αυτό. Λες. Να είναι... Α, ναι. Χθες ο... γενικά η Σερβία παίζει με 3-4-3. Mm-hmm. Τώρα βέβαια δεν το παρακολούθησα ακριβώς. Αν ο Μίτροβιτς μαζί με το... Πού έπαιζε ο καθένας δηλαδή, όταν συνυπήρχαν, όταν συνυπάρχουν οι δύο, ποιος παίζει στην κορυφή. Ο Πρίγκεβιτς θα παίζει στην κορυφή. Κι όμως, δεν είμαι σίγουρος. Κι όμως, δεν ξέρω τώρα να το... Ο Μίτροβιτς είναι πιο all around center forward. Είναι. Στο γκολ, ναι, μεν είναι μια κόντρα επίθεση. Μην κοιτάς που ήταν ο Μίτροβιτς που έκανε τελική πάσα. Στη φάση άμυνας, κι όμως ήταν ο Πρίγκεβιτς αριστερά. Τώρα πώς το καταφέρουν αυτό, γιατί πράγματι, όχι, ο Μίτροβιτς είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Γκαντέμιζε, δε φίλε, έχει χάσει με την Αυστρία 2 που δεν χάνονται με τίποτα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα, εδώ που αναφέρεται ο Μιλόγεβιτς, κάτι θα αναφέρει για το σύστημα το οποίο ταιριάζει στον Μπρίγκεβιτς, όπως λέει. Ο Μπρίγκεβιτς που νομίζω τον έχουμε μάθει πλέον, έχει μεγάλη ικανότητα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Αν ταϊστεί, τα ποσοστά του είναι εξωγήινα. Έχει μεγάλη ευχέρεια και με το κεφάλι, τελειώματα πάρα πολύ στο καλά. Στο κεφάλι ειδικά, φίλε, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι με διαφορά ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, με διαφορά. Από την άλλη είναι αυτό το μειονέκτημα έξω από την περιοχή. Δυσκολεύεται πάρα πολύ στο συνδυατικό ποδόσφαιρο. Αν απλοποιήσει το σκεπτικό του, δεν θα είναι θέμα. Την πατάει όταν πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Εκεί την πατάει. Δυσκολεύεται πολύ. Mm. Και με πλάτη και να παίξει με τη μία, στο κοντρόλ επίσης. Δεν ξέρω αυτό αν διορθώνεται πλέον, αν δουλεύεται, τι και πώς. Αλλά είναι λίγο έτσι κρίμα αυτή η τρομακτική ευχέρεια που έχει εντός περιοχής να μην συνδυάζεται με έστω υποφερτή μια καλή απόδοση έξω από το κουτί που λέμε, εκεί όπου πιο πολύ χαλάει επιθέσεις. Στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον αυτό βλέπουμε και κυρίως όταν η ομάδα παίζει εκτός έδρας και πρέπει να τον αξιοποιήσει, να συμμετέχει και αυτός δημιουργικά, εκεί δυσκολεύεται αρκετά. Για να δούμε τώρα πώς θα επιστρέψει με φοβερή αυτοπεποίθηση, τι θα σημαίνει αυτή η χθεσινή βραδιά, μια και είναι πρώτο θέμα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ο Πρίγκεβιτς, έτσι όπως πήγαν τα προκριματικά. Καλά, δεν μπορούσαν να κερδίσουν τη Μολδαβία αυτή. Τη Γεωργία χθες. Αν την κόλλησαν με τη Μολδαβία, εγώ, ναι. Όχι, δεν μπορούσαν. Τους κατέβαλε το άγχος, δεν μπορούσαν καθόλου. Λίγο στο δεύτερο ανέβηκαν, χάσαν κάποιες ευκαιρίες, κυρίως από στη μένα χάσαν ευκαιρίες. Και. Μια κόντρα επίθεση. Ο Ιβάνοβιτς κουβάλει στην μπάλα για 50 μέτρα. Κατά τύχη πήγε στο Μίτροβιτς που τον βρήκε αμαρκάρι στον Μπρίγκεβιτς και πέτυχε αυτό το πολύ ξεχωριστό γκολ που είπαμε παίζει σήμερα. Πήγαν απευθείας του. Ναι. Είναι απευθείας. Έναν παίχτη του Μουντιάλ τον έχουμε. Ναι. Ωραία. Άλλον δεν έχουμε. Δύσκολα. Ποιον άλλον. Ούτε στην Εθνική Ελλάδα δεν έχουμε. Να περάσει κανένα μπαράζ. Στα μπαράζ ποιοι πέσουν άλλοι. Στα μπαράζ είπαμε υποψήφιοι αντίπαλοι για την εθνική μας που είναι στους αδύναμους βεβαίως. Είναι η Ιταλία. Είναι είτε η Πορτογαλία είτε η Ελβετία, ξεκαθαρίζει σήμερα. Όποιος χάσει σήμερα και βγει δεύτερος σε αυτόν τον όμιλο θα είναι υποψήφιος για την εθνική μας. Είτε η Κροατία είτε η Δανία. Με οποιαδήποτε ομάδα και να παίξει εθνική είναι outsider. Εφόσον η εθνική, εντάξει, τελειώσει σήμερα εύκολα την υπόθεση Γιβραλτάρ για να αφοσιωθεί τον επόμενο μήνα στα μπαράζ.
Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά με το που επιστρέψουμε τελευταίο ημίωρο εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Κάτι ακούγεται στους διαδρόμους της Φόρτσα ότι πρόκειται να ανακοινωθεί. Ρουφιάνος δεν είμαι. Πρώτα απ' όλα από αυτό που είπες, ούτε δηλαδή η σελήνη στο γνωστό serial Λάμψη θα το έλεγε καλύτερα. Πάρ' το λίγο από την αρχή. Έτσι, κάτι πρόκειται να ανακοινωθεί σοβαρό που αφορά τη Φόρτσα. Είμαστε στο Λίμπερο, η διαδρομή του Λίμπερο είναι. Είμαστε στους διαδρόμους του Λίμπερο. Εγώ μιλάω για τους διαδρόμους της Φόρτσα, στους οποίους είμαι κάθε μέρα. Ναι. Καλό μεσημέρι. Κώστα Βασιλόπουλο, ο Κώστα Βασιλόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Ο καθήλυν αρμόδιος θα μας ανακοινώσει στην εκπομπή μας, θα μας κάνει τη τιμή να μας ανακοινώσει για τη Φόρτσα. Σταυρό, έχεις δει μεγαλύτερο διαδρομιστή από τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου? Δεν υπάρχει, είναι μέσα στο διάδρομο. Είναι αυτός και ο Μπέμπε Πικίλα. Μπούτε, επειδή δεν ξέρεις ποιος είναι ο Μπέμπε Πικίλα. Παρότι μαύρος και κοινωσμένος, λοιπόν. Είναι ένας μαραθωνοδρόμος στη δεκαετία του παλιά, που έτρεχε ξυπόλυτος και κέρδισε. Πού να φωνούσε εκείνα τα έρτα, έτσι τα. Όχι, δεν τρέχει ξυπόλυτος. Απλά είναι επίμονος. Ναι. Μεθοδικός. Μουλοχτός. Ο Αμπέμπε Μπεκίλα. Όχι. Ο Δημήτρης Τσουρμπατζόγλου. Η επιμονή του μαζί με την επιμονή του Κουβεντίδη. Γιατί με κοιτάς? Θα το πεις. Γιατί? Θα μας κάνει την ανακοίνωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι, δεν είναι... Ακούσατε. Ναι. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. 5 κρίκοι, 1 τάλιρο. Γιατί στο διπλάνο μαγαζί τους πουλάνε 7 τους 5 κρίκους. Πρόκειται να ανακοινώσει κάτι πολύ σπουδαίο τώρα. Λοιπόν, πολύ σπουδαίο. Χωρίς, δεν θέλω να το πω με υπερβολές και με σάλια. Αλλά από τη στιγμή που είναι εισπράττουμε την ανάγκη του κόσμου να διαβάζει κάτι ανάλογο με τη Φόρτσα και μετά τους αγώνες του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν είχαμε επιλογή. Ναι. Ναι. Τώρα αποστήθηκε και το δίκτυο, όπως βλέπει, σχεδόν πανελλαδικά. Σχεδόν πανελλαδικά, ναι. Πάντα με περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία και σε άλλες περιοχές που υπάρχει έντονο το στοιχείο των βορειοελλαδιτών και των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αφού λοιπόν είναι τόσο μεγάλη η. Μεγάλη. Όταν δέχεσαι μια πίεση για κάτι, πρέπει να το δεις σοβαρά. Στόχος μας δεν ήταν η Φόρτσα να γίνει κάτι περισσότερο από ένα φίλο Σαββατοκύριακου τόσο σοβαρό και να έχει τόσο μεγάλη επίκηση. Τον πετύχαμε. Και αυτό είναι επιτυχία της ομάδας. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν θα μπορούσε να πετύχει αυτό το εγχείρημα εάν δεν είχε αυτές τις μεγάλες υπογραφές που έχει. Γιατί για μένα είναι μεγάλη κάθε υπογραφή που έχει η Φόρτσα με σοβαρότητα και με κύρος. Αφού λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο, ο κόσμος να ζητά ένα επιπλέον φύλο και από τη στιγμή που η ομάδα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, τότε ναι, είμαστε έτοιμοι και πρώτο ο Θεός, γιατί χωρίς τη βοήθειά του τίποτα δεν μπορεί να πάει καλά κατά την εκτίμησή μου και την άποψη που έχω στη ζωή. Τη Δευτέρα, μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λαμία, θα κυκλοφορήσει η Φόρτσα Plus. Είναι το νέο φύλο. Φόρτσα Plus. Φόρτσα Plus. Είναι το νέο φύλλο. Κάθε επόμενη μέρα που θα δίνει αγώνα ο ΠΑΟΚ θα κυκλοφορεί ένα πραγματικά αθλητικό φύλλο με περιεχόμενο που έτσι πιστεύω. Θα το κρίνει ο κόσμος αυτό. Έτσι πιστεύουμε όλοι. Θα μας κρίνει ο κόσμος. Δεν θα υπάρχει όμοιό του στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης την επόμενη μέρα. Ένα πλήρες φύλλο που θα δίνει στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα που δεν θα αφορά μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ, πόλο, τάβλη, σκάκι, 19 τμήματα και ο Θανάσαρος, ναι. Λοιπόν, θα έχει μια πλήρη ενημέρωση για όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη, στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική, στον ελληνικό αθλητισμό και φυσικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έτσι, ένα πλήρες φύλλο ανάλογο με το φύλλο που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο. Διαφορετικής φιλοσοφίας. Έτσι, το Σαββατοκύριακο είναι ένα φύλλο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι περιοδικίστικο φύλλο. Ναι, όταν έχεις μέσα έρευνα, ρεπορτάζ, συνέντευξη, ανάλυση, σχόλιο. Αυτά όλα δεν μπορεί να υπάρχουν την επομένη των αγώνων του ΠΑΟΚ όταν θα κυκλοφορεί το δεύτερο φύλλο της Φόρτσα, η Φόρτσα Plus. Θα είναι αγωνιστικό φύλλο.
Θα είναι αγωνιστικό φύλλο, κατά κύριο λόγο. Αλλά με υπογραφές, με πλήρη εικόνα, να διαβάζει ο αναγνώστης και να μπερδεύεται και να λέει τι είναι αυτοί οι μπαγλαμάδες. Ο ένας λέει μαύρο, ο άλλος λέει άσπρο, ο τρίτος λέει γκρι. Πετάγονται και οι άλλοι δύο, ένας λέει πράσινο, ο άλλος λέει κόκκινο. Άντε να βγάλουμε άποψη. Όταν θα συμφωνούμε και οι πέντε, θα έχουμε το γνωστό. Αυτοί μας δουλεύουν όλοι μαζί. Δεν πειράζει. Έτσι πορευόμαστε και έτσι συνεχίζουμε. Μονάζικα χαμένοι είμαστε. Όταν συμφωνούμε, πού τα βρήκανε. Όταν διαφωνούν, τι στο διάλο φταίει. Οπότε προχωράει η διαδικασία. Είπες ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε γιατί ο κόσμος περίμενε και κάτι ακόμα από τη Φόρτσα. Το κάτι ακόμα, το επόμενο βήμα είναι αυτό. Ναι. Στο οποίο όμως αποφάσισαμε να πάμε γιατί είναι και η δική μας ανάγκη. Να διαβάσουμε Φόρτσα μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, α, το βλέπεις τώρα από την άλλη πλευρά. Το νιώσαμε. Αυτή την ανάγκη τη δημιουργήσατε περισσότερο εσύ και ο Γιώργος. Εγώ, ο Σταύρος και ο Νίκος, σας ακούσαμε. Εγώ το καταλαβαίνω, ναι. Μου λείπει το πρωί της επόμενης μέρας που ΠΑΟΚ δίνει ένα παιχνίδι να πάρω κάτι που να με γεμίσει. Ειδικά φέτος. Ή από φέτος και μετά. Δεν είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Κοίτα, όταν έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει και τα ΜΜΕ που καλύπτουν ουσιαστικά την εικόνα σου σαν οργανισμό να έχουν και αυτά υψηλούς στόχους. Εγώ πώς το εκτιμώ το πράγμα. Στήσαμε τη Φόρτσα να βγαίνει Σάββατο, να είναι πληρέστατη, να έχει την περιοδικήστικη την άβρα, γιατί αυτή είναι η θεματολογία η οποία σηκώνεται ημέρα Σάββατο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως και εσύ προβληματίζεσαι, γιατί δεν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Θες και κάτι παραπάνω. Θέλεις και ο ΠΑΟΚ να έχει ένα έντυπο το οποίο θα καλύπτει και μετά τους αγώνες. Γιατί κακά τα ψέματα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του κλίματος και της εικόνας του πώς θα, ακόμα και το πώς θα διαχειριστείς μια κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για τον πρωταθλητισμό. Και δόξα του Θεού από κρίση στον ΠΑΟΚ. Από κρίση είμαστε, ναι, μια χαρά. Ένα σημαντικό πρόβλημα και το ξέρουμε και οι τρεις μας του ΠΑΟΚ είναι η διαχείριση της κρίσης. Εντάξει. Ναι. Πρωταθλητισμό με αντανακλαστικά άσχημα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ εκτιμώ λοιπόν μέσα μου ότι η Φόρτσα θα βοηθήσει, η Φόρτσα Plus θα βοηθήσει την επομένη του αγώνα ακόμα και σε στραβά αποτελέσματα που θα έρθουν στην απορρόφηση ενός ποσοστού της κρίσης. Γιατί εγώ το βλέπω κάπως λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω. Είμαι απεσιόδοξος στο κομμάτι της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Ειδικά μετά τη Λάρισα, δύο εβδομάδες τώρα, παιδιά, που σταματάω και που σταθώ και που βρεθώ. Ζήσε μάι μου να φάστε φίλοι. Τέλος πάντων. Είναι ιδιαίτερη χρονιά. Είναι ιδιαίτερη χρονιά και πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι όσο μπορούμε. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Εγώ το πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχουμε δει τον πραγματικό ΠΑΟΚ. Έχουμε δει την πραγματική ΑΕΚ. Αυτό πιστεύω. Περιμένουμε να δούμε τον πραγματικό Ολυμπιακό. Ναι. Πιστεύω ότι έχει περιθώρια βελτίωσης. Χωρίς σπάθες, γιάχους, Δημητρόπουλους, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Η βαθμολογία θεωρώ ότι σήμερα είναι πλασματική. Ο ΠΑΟΚ δικαιούται να έχει δύο επιπλέον πόντους από τη Λάρισα και η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει δύο λιγότερους πόντους από αυτούς που έχει. Αυτή θα ήταν η πραγματική εικόνα του βαθμολογικού πίνακα για μένα, στα δικά μου τα μάτια, νομίζω ότι συμφωνούμε. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ήταν σήμερα πρώτος. Με τα άρα όμως, με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, το κάτω του μετρίου ποδόσφαιρο. Mm. Okay. Λέω ότι με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, με άριστα το 10 να βάλουμε 4 στο σύνολο των αγώνων. Βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε 5. Να βάλω 5. Ναι, οκ. 5. 4,5 δεν βάζω 5. Δεν με καλύπτει. Δεν περνάει το μέσο όρο αυτό που βλέπω. Σε σχέση με το υλικό, Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε να είναι πρώτος με 2 βαθμούς πάνω. Στην Ριζούπολη αυτοκτόνησε. Στη Λάρισα όμως δεν αυτοκτόνησε. Του στερήθηκε η νίκη. 2 πόντοι. 2 πόντοι δόθηκαν στην ΑΕΚ δώρο με τη Λαμία. Έχουμε αυτή την ανισορροπία στο βαθμολογικό πίνακα. Πιστεύω ότι αυτό το υλικό θα βρει τρόπο ο Λουτσέσκου, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή του, και θα βρει τρόπο και ο οργανισμός γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα, αυτή είναι η υποχρέωση του οργανισμού όλου, να τον φέρουν τον ΠΑΟΚ πρώτο στις επόμενες αγωνιστικές. Για μένα η απώλεια στη Λάρισα δεν ήταν Λουτσέσκου. Πιο πολύ ήταν συνολική. Όχι, δεν είπα και στη Λάρισα, δεν είπα Λουτσέσκου. Είπα διαιτητής καθαρά. Δεν αλλάζει γνώμη. Στο 67, με αυτή την μπάλα που παίζει ο ΠΑΟΚ, στο 67 υπάρχει ένα πέναλτι και μια αποβολή.
Εφόσον δοθεί το πέναλτική αποβολή, εφόσον δοθούν. Τελειώνει το παραμυθάκι. Γίνεται το σκορ 0-2. Είπα το εξής, ότι η Λάρισα μένει με 10 παίκτες, εκτελεί το πέναλτι ο Πέλκας και το χάνει. Στο 68 λοιπόν είναι 0-1, 11 εναντίον 10. Ναι. Εκεί τι θα γίνει, ισοφάριση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να, δηλαδή, τα λαθώ. Δεν τα ξέρω εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, θα μπει να παίξει ο Κούγιας. Ήδη πρώτες αντιδράσεις. Και οι πρώτες αντιδράσεις έχουν να κάνουν με το τρίτο βήμα. Βιάζεται ο κόσμος. Ναι. Τρίτο εντάξει. Βήμα. Ναι. Το μακρύτερο το τρίτο. Λοιπόν. Με στρελάνεις. Αυτό καταλαβαίνουν. Η καθημερινή εφημερίδα. Ναι. Και στην κοινωνία που ζούμε τώρα και στην αγορά που ζούμε, όποιο βιαστικό βήμα γίνει, θα το βρεις μπροστά σου. Δεν ήμασταν χαζοί όταν ξεκινήσαμε με ένα φίλο. Που είναι αυτού του επίπεδου. Ναι. Τώρα πάμε για το δεύτερο. Πάμε για το δεύτερο. Ανάλογο επίπεδου, θέλουμε, γράφει φίλος, κάτι αντίστοιχο της δυναμικής σαββατιάτικης έκδοσης. Να έχουμε την κατάλληλη παοξίδη και ενημέρωση και εντός της εβδομάδας. Απλά αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Και σημειώνει λίγο παραπάνω στοίχημα θέλει. Ναι, αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε. Λίγο παραπάνω στοίχημα στο Σάββατο, Αυτό θα εννοεί. Αν υπάρχουν δύο σελίδες και ποιοτικές. Το θέμα ξέρει ποιο είναι με εμάς, ότι δεν καθόμαστε να κάνουμε το εξής. 147 ταμεία, κυρίες και κύριοι, εχθές. Ακούς την άλλη μέρα. 148! Αφού και εμείς είμαστε. Εντάξει, όχι, 149! Ανεβαίνει ο αριθμός. Πάω για καφέ και πέφτει ξύλο, ποιος θα πληρώσει. Ναι, όντως. Έχουν οικονομήσει όλοι τόσοι. Εγώ το σκέφτηκα σοβαρά να σταματήσω. Να αποσυρθώ, ρε παιδί μου. Κοντεύω στα 50. Τι να αποσυρθεί. Από τη δημοσιογραφία. Διαβάζοντας τις προτάσεις εφημερίδων, βγάζω τόσα πολλά λεφτά. 152 ταμεία αυτά. 153 ταμεία. 150 οι προτάσεις που έχουν δώσει. 153 τα ταμεία. Λες, οπ. Γιατί να δουλεύουμε, δεν υπάρχει λόγος. Αφού τα ταμεία φεύγουν τέτοιο. Ο Πάπη είναι στα όρια λουκέτου. Το μάθατε. Κάθε μέρα. Οι στοιχηματικές αποσύρονται από την Ελλάδα. Ο Πάπη λουκετάρει. Εντάξει, λογικό είναι. Έχουν βγάλει τόσα λεφτά. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει στοίχημα. Έχει 10 προτάσεις μέσα η φώτσα του Σαββάτου. Να έχει 150 δηλαδή. Ναι, δεν έχει την ανάλυση, ας πούμε, που έχει η στοιχηματική του ειδικού τύπου εφημερίδα. Είτε είναι η Match Money, είτε είναι η Kickbet, είναι η προβλέψη, προγνωστικά, μπράβο κτλ. Ναι, okay. Δεν είναι αυτό και το ύφος της όμως, έτσι. Όχι. Βασικά, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να μπερδεύεις τον αναγνώστη όταν μιλάμε για στοίχημα. Λίγες προτάσεις και καλές. Και άσε να κάνει αυτό στοιχημία. Εγώ αυτή της άποψης είμαι στα. Απλά γενικά στα έντυπα υπάρχει η εξής τάση. Δώσε σημεία. Δώσε. Ρε, άμα δεν έχω, δώσε. Δώσε. 152 ταμεία. 153 ταμεία. 155 ταμεία. Πλειοδοτούν συνεχώς. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων. Καλά κάνουν τη δουλειά τους, κάνουμε αυτή. Τη δουλειά μας εμείς. Να διευκρινίσουμε, Κώστα, το Plus, η Φόρτσα Plus, θα βγαίνει την επομένη του αγώνα. Ναι, όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ, σωστά όπως το λες. Διότι τώρα παίζει με τη Λαμία την Κυριακή. Τη Δευτέρα κυκλοφορούμε. Την άλλη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό. Τη Δευτέρα. Θα έρθει η εβδομάδα που θα παίξει Σάββατο ο ΠΑΟΚ. Θα κυκλοφορήσει η Φόρτσα Plus την Κυριακή. Και η Φόρτσα φυσικά θα παραμείνει στην Σαββατοκυριακού. Ναι. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα, έχει δύο παιχνίδια. Αστέρα Τρίπολης, ένα και κόμμα ένα. Δεν έχει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Ναι. Δύο. Θα κυκλοφορήσει την Τρίτη. Την επομένη του αγώνα του ΠΑΟΚ. Με όλη την ύλη της, και το ρεπορτάζ που αφορά το μπάσκετ, αφορά το βόλεϊ, το χάντμπολ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει τίτλο μόνο στο πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, θα πάρει και άλλους φέτος. Εννοείται. Τι. Στο γυναικείο μπάσκετ. Παντού. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο σίγουρα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο ξεκάθαρα. Στο χάντμπολ θα το παλεύουμε. Το στο βόλεϊ θα το παλέψει. Ναι. Στο γυναικείο βόλεϊ 100% θα έχουμε πρωτάθλημα και άνοδο. Αμυλή δείξη, κοιτάξτε. Κατηγορία. Εγγύς. Λοιπόν, ο Μάλιος 100% θα φέρει πρωταθλήματα εκεί. Δεν αφήνει τίποτα ο Μάλιος. Τώρα θα κάνει και τμήμα βρεφών. Με το που θα γεννιούνται τα παιδιά θα τα παίρνει. Θα βάζει σε τμήματα πάλης, άρσης Βαρόνια και τι άλλο και θα παίρνει τίτλους εκεί. Πήρε παιδών, νέων, εφήβων, ανδρών. Έμεινε βρεφών. Άρα θα έχει πολύ υλικό. Έχουμε ακροατές με χιούμορ. Μόλις ανακοίνωσαν οι άλλοι ότι θα βγάζουν δύο φύλλα τη Δευτέρα. Άλλος φίλος είναι επιβλημένο να κάνετε ρεπορτάζ για τα αρχαία κάτω από την Τούμπα. Πείτε στον κόσμο ότι υπάρχει από κάτω αρχαία ψαραγορά. Εντάξει, το θέμα της Τούμπας τώρα μόλις Το θέμα της Τούμπας είναι τεράστιο. Το συζητήσαμε και χθες με τον Γρηγόρη. Σας άκουσα και χθες και σήμερα. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν ενθουσιάζομαι στο θέμα της Τούμπας. Λέω ότι η άποψή μου ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αποκτήσει καινούργιο γήπεδο εδώ και χρόνια.
Η Τούμπα δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις για να απογειωθεί ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και έχει αποδειχθεί ότι όποια μεγάλη ομάδα έκανε γήπεδο καινούριο, ανέβασε τις μετοχές της. Η δεύτερη άποψη που είχα είναι ότι γήπεδο καινούριο σύγχρονο 35.000 θέσεων, χωρίς υπερβολές 40-50 κτλ. Αυτά εμένα με τρομάζουν, γιατί με 40 και 50 στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός θα έχει 15.000. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις 50.000 γήπεδο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για το ΠΑΟΚ ναι. Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Η αγορά είναι στα νούμερα εκεί που μπράβο. Μπορούμε, ναι. Για την Ελλάδα μιλάμε, άρα οι 35.000 σε καλύπτουν. Είναι ένα γήπεδο που καλύπτει τις ανάγκες σου, ή στην Τούμπα ή στη ΔΕΘ. Αυτή ήταν η γνώμη μου πάντα. Ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από όπου και είναι οι ρίζες του ΠΑΟΚ, εκεί ήταν στο Σιτριβάνι. Ναι. Άρα ή γήπεδο στη ΔΕΘ ή στην Τούμπα. Και με προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την ολοκλήρωση του έργου 100%. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερο άτομο από το Θανάση Κατσαρή και τον σημερινό ερασιτέχνη. Δηλαδή ότι και στην τελευταία λεπτομέρεια θα διασφαλίσουν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Πριν πάρθει όποια απόφαση. Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα χρόνια. Χρήματα κρατικά δεν υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να είναι όλα διασφαλισμένα ότι θα γκρεμιστεί ή θα ανακοινιστεί έχοντας εξασφαλισμένα τα χρήματα σε κάποιο λογαριασμό μέχρι το τελευταίο ευρώ, μέχρι τα εγγένεια. Τώρα, η προϋποθέση είναι δύσκολο, δηλαδή θέλει βήμα-βήμα, δεν τελειώνει η συζήτηση σε μια ώρα. Θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση από τον ερασιτέχνη να εξουσιοδοτήσουν τα μέλη. Αφού γίνει, το ξέρει ο Δημήτρης καλύτερα, πρέπει να γίνει καθάριση. Με το Θανάση είναι. Έχει ρεπορτάζ. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, πρέπει να γίνει καθάριση του αρχείου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι όμως μέλη. Θα πρέπει να γίνει καθάριση. Τα 2/3 των ενεργών να εξουσιοδοτήσουν τη διοίκηση του ερασιτέχνη, να συμφωνήσει με το Σαββίδι, να γίνει τον deal δηλαδή εκεί. Τον deal αυτό να επιστρέψει στην Ολομέλεια σε μια γενική συνέλευση και να ξεκινήσει η διαδικασία. Μετά πάμε σε άλλα θέματα, προβλήματα. Άδειες. Θέλει νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Για αρκετά θέματα. Νομοθετική ρύθμιση. Θα προσβληθεί, ξέρω εγώ, το έργο. Θα πρέπει να πάει να φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν δηλαδή τέτοια θέματα. Δεν είναι απλά. Ωραία. Άρα από αυτή τη Δευτέρα. Απλά ναι. Ξεσκεφτόμαστε, θέλω να το πω. Πες το. Ότι πρέπει να βγάλει ο ΠΑΟΚ το οικογενειακό διαρκείας που έχουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, έχω εγώ διαρκείας. Ναι. Για να δούμε και πώς θα πάρει τα λεφτά πίσω ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Έχω διαρκείας. Ωραία. Το πληρώνω για 3 χρόνια, για 2 χρόνια, για 1 χρόνο, δεν ξέρω τι. Και όσο το κρατάω, γιατί θα γίνει σφαγή με τις θέσεις, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχω δικαίωμα να το μεταδώσω στο γιο μου. Να το δώσω μετά στο γιο μου. Να το δώσω, ξέρω εγώ. Πολύ ωραίο. Εγώ είμαι σύμφωνος με αυτές τις απόψεις. Το σύγχρονο μάρκετινγκ επιτάσσει τέτοιες κινήσεις, Σταύρο, που λες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει το γήπεδο. Δηλαδή, κάποιος θα βάλει τα λεφτά του. Η απόσταση πώς θα γίνει. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι 5 έως 6.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων προς εκμετάλλευση, ναι, μεν θα είναι φθηνότερο το γήπεδο, αλλά πώς θα γίνει η απόσταση. Ναι, άστο. Θέλει προεργασία. Είδα ότι έχει γίνει αρκετή προεργασία από την ΠΑΕ, αλλά υπάρχουν ερωτήματα τα οποία, όχι δικά μας ερωτήματα, ερωτήματα ουσιαστικά από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Δεν θα απαντηθούν σήμερα, αύριο, αλλά υπάρχει προεργασία. Είπα και χθες ότι θεωρώ πολύ φιλόδοξο, μακάρι να κάνω λάθος, πολύ φιλόδοξο το να παίξω ΠΑΟΚ Αύγουστο του 2020 στη Νέα Τούμπα. Στα δικά μου τα μάτια τώρα. Στα δικά μου, αυτό λένε. Γνωρίζοντας την ελληνική γραφειοκρατία, έτσι. Άρα το πρώτο κομμάτι, το 8μήνο, είναι το φιλόδοξο. Ότι λένε ότι και ελπίζουν ότι σε 8 μήνες θα τελειώσουν τα γραφειοκρατικά για να ξεκινήσουν εργασίες. Άμα ξεκινήσουν εργασίες, τα 2 χρόνια είναι αρκετά. Αλλά με το OK του ΑΣ, των μελών δηλαδή. Και την πλήρη αδειοδότηση. Πλήρη αδειοδότηση. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για πολεοδομίες, αρχαιολογίες, ρυθμιστικά. Εφόσον όλα υπάρχουν, δεν αμφιβάλλω ότι σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο. Σε 8 μήνες από σήμερα όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Δεν ξέρω. Δεν συμφωνίζει γνωστός μίντια άνθρωπος. Τις δικές μου ιδέες Πεσκόλκα. Ναι, αυτός μου τις είπε χθες για το θέμα του οικογενειακού διαρκείας. Εσύ μου το πες. Τεράστιος Γιάννης Γιαννούλης. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Μίντια άνθρωπος. Ο Γιάννης Γιαννούλης. Πλέον είναι μίντια άνθρωπος. Τι. Εντάξει, δηλαδή δεν. Σαλτάρω, δεν είναι. Η ανακοίνωση. Μηντιάνθρωπο, μηντιάνθρωπος ο Γιάννης Γιαννούλης. Φίλε. Έκανε ένα ντουέτο και έγινε μηντιάνθρωπος. Πόσο το έχει. Ποιος.
Το έχει. Το μπάσκετ. Το έχει το μικρόφωνο. Το μπάσκετ. Το έχει το μικρόφωνο. Το έχει το μικρόφωνο. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα για να μην τον αδικό. Ο Γιαννούλης τα έχει όλα. Τα έχει από μικρός. Ψηλό παιδί. Ίσως και λόγω καταγωγής. Καρδιτσιώτης, ο Καναδός. Καναδός είναι. Να τα λέμε αυτά όλα. Από λοιπόν. Δευτέρα λοιπόν. Πολύ ωραία εκπομπή, καλωρίζικη. Όχι, στον τουέτο απευθύνουμε. Η δικιά σας είναι παλιά. Να πάει μακριά. Θα πάει μακριά. Όσο μακριά ήταν και η καριέρα του Γιάννη. Και πιο συνεχίζεται. Με διάνθρωπο τον είπε. Φοβερά, τι κάνει. Χθες μου είπε στον αέρα. Είμαι ο καλύτερο στην Ελλάδα ψηλό αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν σα είπε όμως ότι παίζει στο... στην ομάδα παλεμάχων τη ΜΕΝ. Όχι. Στο τουρνουά παλεμάχων. Αφήστε ρε που παίζει. Δεν πιστεύω. Θα πάω τον δω. Όχι τώρα γιατί παίζουν δύο ώρες μετά. Μην πα να δει τα απογοητεύσει. Μείνε με την παλιά καλή εικόνα του Γιαννούλη. Δεν καλό. Άσε ρε Σταύρο τώρα. Είναι καλό. Δεν σε λίγο θα μα πει ότι θα πάει στο NBA. Ο Ρετζιά τον είχε για πλάκα. Δεν τον έβλεπε τον Ρετζιά. Τον είχε για πλάκα ο Ρετζιά. Δεν τον έβλεπε. Αλήθεια είναι. Είναι σε πλαστικές κινήσεις του Ρετζιά. Δεν τον έβλεπε. Εγώ δεν συμμερίζω με αυτή την άποψη. Πήρε Ρετζιά. Με Γιαννούλη, με στην κόντρα Γιαννούλη Ρετζιά. Και εγώ με Γιαννούλη. Με Γιαννούλη. Και στο σουτ καλύτερο και στη δύναμη και στο ρυθμό. Δεν θα τον κάνει αρχή από αυτό τώρα. Κώστα, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Και τα λέμε σε λίγο. Για την παρουσία και για την είδηση την πιο σημαντική για τα μίντια τη πόλη. Forza Plus. Την επομένη κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ. Από αυτή τη Δευτέρα. Δεύτερο φύλλο για τη Φόρτσα. Είδηση για το θέμα του συνεργάτη του Λουτσέσκου, του Ιταλού του Μπάτσι. Βγήκε η απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Λίγκας. Λοιπόν, έχει διάφορα. Επιβάλλει, που είναι, ναι. Στον κύριο Μπάτσι, μάλλον επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Αυτή είναι η ποινή. Επιβάλλει στον Κριστιάνο Μπάτσι ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Αυτή η υπόθεση γνωστή για το ΑΕΛ ΠΑΟΚ, στην οποία έκανε παρέμβαση και ο Ολυμπιακός. Ο κουραστικός Ολυμπιακός. Πρωτοβάθμια απόφαση αυτή είναι για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και. Η ποινή του Μπάτσι μετράει από τη μέρα εκείνη και μετά. Ναι. Ναι. Στο ΠΑΟΚ θα δείτε και πιο πολλές πληροφορίες σε λίγο για την Forza Plus μετά τους αγώνες ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Τώρα, 9 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θα έχουμε φυσικά ενημέρωση τηλεοπτικά από την Nova, το Ludwigsburg. Πώς θα δούμε εσύ τώρα, δηλαδή, γιατί το βάζουν δύο με την εθνική. Nova Agu. Παίξουμε ένα διπλό Γιβραλτάρ να γουστάρουμε. Παίξε το, φίλε, είναι ευκαιρία. 123.000 απόδοση δίνει. Για διπλό Γιβραλτάρ. Εγώ το έβαλα με handicap. Τι έβαλε. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ, γιατί το γρουσουζεύω. Άστο. Σου πω αύριο. Ναι. Αυτά με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και αυτή την τελευταία πολύ ευχάριστη για όλους μας, νομίζω, είδηση για τη Φόρτσα και το δεύτερο φύλλο. Φτού σου λέει ένας φίλος, πάει και το δεύτερο ευρώ την εβδομάδα, γράφει. Πολύ χαιρόμαστε πραγματικά. Πολύ χαιρόμαστε που αυτή ειδικά τη χρονιά και μετά τα μάτια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ θα προσπαθούμε να αποτυπώνουμε όλο το κλίμα την επομένη του κάθε αγώνα. Γιατί το κλίμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ ξεχωριστό από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα ήδη και το βιώνουμε και το ζούμε στα γήπεδα όπου παίζει ο ΠΑΟΚ, έστω στην άδεια τούμπα, αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι, η αίσθηση είναι διαφορετική. Κάτι είναι άλλο στο περιβάλλον, στον αέρα. Κάτι άλλο γίνεται. Αυτά. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με Κώστα Βασιλόπουλο για την επόμενη ώρα φουλ επίθεση. Please resuscitate me, G. Give me mouth to mouth or even give me self to mouth. Damn, 'cause you don't know what she do to me. She could kill my soul.